Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα συζητήσουμε για το σάλο που έχει προκληθεί μετά το νέο χριστουγεννιάτικο στολισμό στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Ε, για όσους δεν έχετε δει το στολισμό θα βάλω κάπου εδώ μια φωτογραφία και θα βάλω και από τον προηγούμενο στολισμό για να καταλάβετε τη διαφορά. Ε, και όλο αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η αλλαγή έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Ε, και όπως είπα, ο κόσμος έχει αντιδράσει έντονα σε αυτό, γιατί ε, οι περισσότεροι το περιγελούσαν, θεώρησαν ότι δεν έχει καμία σχέση με τα Χριστούγεννα, το παρομοίασαν με τις λάμπες που πιάνουν τα κνούπια και τις μύγες, είπαν ότι θυμίζει φως κρεοπολίου, κάποιοι μάλιστα είπαν ότι είναι σαν εξωγήινοι, ε, και υπήρχαν και άλλοι που δεν το είδαν με τόσο χιουμοριστικό μάτι και θεώρησαν ότι ουσιαστικά προσπαθούν ε, υποσυνείδητα να μας περάσουν το μήνυμα της θρησκευτικής ουδετερότητας. Κάποιοι άλλοι είδαν εξάρια σε αυτό το στολισμό, είπαν ότι είναι ε, τρία εξάρια σε κάθε σειρά νομίζω, θα βρω τη φωτογραφία που το δείχνει και θα τη βάλω κάπου εδώ. Ο δήμαρχος Αθηναίων τώρα Κώστας Μπακογιάννης απάντησε σε όλο αυτό... Λέγοντα ε, λέγοντας πως ήθελαν να συνδυάσουν το παραδοσιακό με το σύγχρονο, ώστε να ακούγονται όλες οι απόψεις της πόλης και πως δεν είναι ολοκληρωμένος ο στολισμός, προσθέτοντας πως ελπίζει να αλλάξουν τα αρνητικά σχόλια όταν ολοκληρωθεί. Απάντηση στα αρνητικά σχόλια έδωσε και η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, που είναι η διευθύντρια πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Λέγοντα πω στι νέε γενιέ άρεσε ο συγκεκριμένο στολισμό και πω στι μεγάλε πρωτεύουσε τη Ευρώπη ε, δεν ε, στολίζουν πλέον μόνο με αστεράκια και γελάκια. Ε, Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα. Τώρα η δική μου άποψη ποια είναι. Εμένα προσωπικά τα Χριστούγεννα μου αρέσουν και οι kids στολισμοί και οι πιο elegant ας πούμε. Στο σπίτι μου προσπαθώ να τα συνδυάζω, προσπαθώ να... Έχω το δέντρο, α πούμε, το υπερβολικό, που α πούμε δεν υπάρχει περίπτωση όμω να βάλω άσπρα στολίδια ή άσπρα φωτάκια. Θέλω να είναι κίτρινα τα φωτάκια και χρωματιστά τα στολίδια. Παρόλο που, άμα κοιτάξουμε το δέντρο μου αυτή τη στιγμή, θα δούμε κυρίω κόκκινο, τέλο πάντων. Ε, μου αρέσει και το elegant. Α πούμε, αν πάω σε μια καφετέρια, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το να έχει δέντρο, γιατί το δέντρο το αισθάνομαι ότι είναι περισσότερο για το σπίτι. Αν έχει κάτι, κάποιο στολισμό που είναι έτσι πολύ... Ακόμα και σαν να έχει βγει από το μέλλον και είναι κάτι πάρα πολύ μοντέρνο, αλλά είναι ωραίο, θα μου αρέσει. Δεν έχω κάποιο κόλλημα με το να είναι όλα σαν το, αυτό το μέρος, το κέντρο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Τώρα, όσο αφορά το στολισμό της Βασιλής Σοφίας, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου παλιότερα, όταν είχε αυτά τα πάρα πολλά αστεράκια, ε, να περνάω και να με κάνει πραγματικά να νιώθω καλά. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό ο φωτισμό. Ε, συνηθισμένο με ένα, αλλά εντυπωσιακό. Αν τώρα με ρώταγε πριν δω τον καινούριο στολισμό, αν θα μου άρεσε η ιδέα του να δοκιμαστεί κάτι καινούριο και να αλλάξει όλο αυτό, θα σου έλεγα ναι με τα χίλια, γιατί θεωρώ πολύ. Γιατί το βρίσκω πολύ ωραίο να εξελισσόμαστε και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα, πόσο μάλλον μοντέρνα, πόσο μάλλον από το Ίδρυμα Ονάση που θα του είχα και εμπιστοσύνη. Αυτό το πράγμα όμως που έκαναν δεν είναι ωραίο. Και δεν είναι ωραίο όχι επειδή είναι μοντέρνο, αλλά επειδή δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο σαν σχήμα, πώς να το πω. Είναι απλά γραμμές που είναι άσπρο μπλε χρώμα και είναι και αρέες μεταξύ τους, οπότε δεν, δεν βγάζουν ούτε κάτι το γιορτινό, δεν βγάζουν ούτε κάτι το ωραίο καν. Δηλαδή, ακόμα και αν το έβαζαν αυτό σε περίοδο όχι εορταστική, πάλι δεν θα ήταν ωραίο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ε, αν ήταν κίτρινα, θα μπορούσε, θα μπορούσε κάπως να έχει κάτι έτσι πιο χριστουγεννιάτικο, γιατί είναι τόσο απλό, οπότε και τόσο απλό και άσπρο, είναι όντως σαν λάμπα για κουνούπια. Και έτσι θεωρώ, όπως το βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή, που μου αρέσουν τα μοντέρνα και τα διαφορετικά, ειδικά ας πούμε σε μια λεωφόρο της Αθήνας, ε, που θα τέριαζε κάτι πιο μοντέρνο που δεν, εμένα ας πούμε το δέντρο που στολίζουν στο σύνταγμα δεν μου λέει και πολλά όπως ας πούμε και στα μαγαζιά όταν πηγαίνω ας πούμε, στα πολυκαταστήματα το δέντρο το θεωρώ πιο πολύ ότι έχει θέση σε σπίτι αυτά τα καταστήματα που έχουν τη δυνατότητα, έχουν διακοσμητές και τέτοια θα μπορούσαν να δοκιμάσουν κάτι πολύ πιο ιδιαίτερο και διαφορετικό ε, οπότε θεωρώ ότι ο κόσμος που αντέδρασε αρνητικά δεν αντέδρασε γιατί είναι κολλημένος με το παλιό και θέλει να βλέπει αστεράκια και δεντράκια αλλά επειδή ήταν άσχημο αυτό το... αυτός ο στολισμός που έκαναν βέβαια είμαστε και λαός που γκρινιάζει με κάθε τι καινούριο δηλαδή σκεφτείτε και μόνο κάθε φορά που άλλαζε το facebook Πώ αντιδρούσαν όλοι. Άμα τώρα του έβαζε να χρησιμοποιήσουν το Facebook όπω ήταν στην αρχική του μορφή, θα έλεγαν την αυτή ιδέα. Είναι καλό να εξελισσόμαστε, είναι καλό να δοκιμάζουμε νέα πράγματα, αλλά πρέπει τα νέα πράγματα να έχουν κάποιο νόημα, πρέπει να έχουν κάποια ουσία, να, να προσφέρουν κάτι. Γιατί όσο να είναι, δεν είναι ότι απλά είπαν να αλλάξουν τι λάμπε στο κέντρο τη Αθήνα και να βάλουν κάτι πιο μοντέρνο. Το κάνουν στο πλαίσιο των Χριστουγέννων, του Χριστουγεννιάτικου στολισμού που έχει κάποιο νόημα. Πρέπει να σε κάνει να νιώθεις ζεστά, να σε κάνει να νιώθεις χαρούμενα και κάτι μπλε λάμπες τώρα ίσχες δεν το προκαλούν αυτό. Οπότε εγώ ως μέρος της νεολαίας θα ήθελα να πω στο Δήμο Αθηνών και στο Ίδρυμα Ωνάση ότι δεν έχω πρόβλημα με το ότι είναι μοντέρνο. Μου αρέσει το μοντέρνο πάρα πολύ. Το σπίτι μου, α πούμε, στο μέλλον θα ήθελα να είναι όλο futuristic και να είναι με τζάμια κλπ. Ε, απλά δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο ο φωτισμό. Και ειδικά σε, σε αυτό το πράγμα το οποίο δεν είναι κάτι υποκειμενικό, είναι ένας φωτισμός για τον κόσμο, για να νιώσει ωραία τα Χριστούγεννα. Ε, πρέπει να ακούμε τα σχόλια του κόσμου και αν δεν του αρέσει, νομίζω δεν πετυχαίνει το στόχο του. Δεν είναι, ξέρω εγώ, κάποιο. Ε, κάποιο αντικείμενο τέχνη που έφτιαξε κάποιο και ή το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, ή σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Απευθύνεται στον κόσμο, γίνεται στο πλαίσιο των Χριστουγέννων και πρέπει να του κάνει να νιώθουν καλά. Οπότε, άμα δεν του αρέσει, πρέπει να το αλλάξετε, θεωρώ. Εντάξει, δεν πρόκειται να βρείτε κάτι που να αρέσει σε όλου, αλλά όταν τόσοι άνθρωποι αντιδρούν, ε. Αυτά λοιπόν. Θέλω πολύ να μου πείτε αν σα άρεσε ο στολισμό εσά και γιατί, ή αν δεν σα άρεσε πάλι γιατί. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.